Εσείς όταν ήσασταν πριν πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 70, όταν συνεργαστήκατε νομίζω με τον Τάκη Κανελόπουλο και τον Παντελή Βούλγαρη στο χρονικό μιας Κυριακής, στο Happy Day, αυτό πώς προέκυψε, με οντισιόν? Αυτό δεν είναι μάθημα ιστορίας που κάνετε τώρα, είναι μάθημα προϊστορίας. Πέφτουμε τώρα στην εποχή του Νεάντερνταλ. Όχι και τόσο μακριά. Έμα τώρα, μου λέτε τώρα, ταινίες που γύρισαν τη δεκαετία του 70. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα Τάκη Κανελόπουλο και ένα Παντελή Βουλγαρή. Εγώ λέω ότι είμαι γέρος, γιατί θυμάμαι την εποχή του Νόη, τον είχα βοηθήσει τότε να επιβεβαστούν τα ζώα στην Κιβωτό. Αλλά εσείς το έχετε πάει πραγματικά στα άκρα. Ναι, με τον Παντελή, ναι βέβαια. Κοιτάξτε, η διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Μπορεί να είναι μια συζήτηση. Εγώ, ας πούμε, επειδή νιώθω αμήχανος και ο ίδιος όταν χρειαστεί να περάσω οντισιόν, έχω μια συστολή για να αντιμετωπίσω τους άλλους σαν να είμαι εγώ κάτι και αυτοί δεν είναι αυτοί το κάτι, είναι κάτι λιγότερο ή ένα λιώτικο κάτι. Όλα αυτά είναι πολύ αποθητικά. Που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα μια γνωριμία κάνεις. Μια γνωριμία υποτυπώδη σε μερικά λεπτά μέσα. Είτε μιλώντας, είτε γιατί ο άλλος θα σου πει ένα κομμάτι, είτε γιατί είναι αυτό που εκπέμπει. Αυτό που εκπέμπει, μάλλον ερωτεύεσαι εν τέλει, και όχι αυτά που η λογική σου στέλνει σαν πληροφορίες. Πολύ ωραία. Και πολλές φορές δεν ακολουθείς το ενστικτό σου, κακώς. Ο Κανελόπουλος είναι όντως. Λένε πολύ ότι ο Κανελόπουλος είναι ίσως σπουδαιότερος Έλληνας σκηνοθέτης. Συμφωνείτε με αυτό? Κοιτάξτε, δεν μ' αρέσουν οι δηλώσεις, οι βαρύδουπες, δεν μ' αρέσουν οι ιεραρχήσεις, δεν θα μπορέσω να του παίξω αυτό το παιχνίδι. Για μένα ήταν σημαντικός, γιατί αν είσαι 19 χρονών και συναντάς κάποιον σαν τον Κανελόπουλο, ο οποίος είχε ήδη παρελθόν, είχε ήδη αποδείξει τι μπορεί να κάνει και τι όχι, και είχε και ιδιαιτερότητες ο Τάκης, ήταν και μοναχικός, ιδιαίτερος άνθρωπος κτλ. Ακόμη και όταν κάνεις ένα πραγματάκι τόσο πολύ μικρό, αλλά τόσο δροσερό και φρέσκο, σαν αυτό που μου στήθηκε να κάνω στο χρονικό μιας Κυριακής, το οποίο παρένθεση σας ανοίγω, ντροπή που το λέω, το είδα πριν 5-6 χρόνια. Πρώτη φορά. Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Δεν είχα καταφέρει να το δω τότε, γιατί όταν τέλειωσα τη σχολή, έφυγε και πήγε στο Παρίσι και ξέχασα να γυρίσω. Έκανα πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Οπότε όταν γύρισα πίσω, αυτά ήταν παρελθόν. Και έτυχε να το πετύχω σε μια ειδική προβολή, όπου με πάρα πολύ έτσι, συγκίνηση πήγα να το δω, το καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Βεβαίως, να πούμε, κύριε Πετρόπουλο. Έχει πεθάνει ο Τάκης στο μεταξύ. Εσείς έχετε βεβαίως συνεργαστεί και με άλλους σπουδαίους σκηνοθέτες και με τον Κώστα τον Γαβρά πρόσφατα στο Adults in the Room. Την ταινία που έγινε μέσα στο βιβλίο του Βαρουφάκη και με τον. Η ωραία σχέση αυτή που προέκυψε, αυτό δεν το φανταζόμουν. Ναι. Δηλαδή δημιουργήθηκε, ναι, γιατί το ρολάκι είναι πάρα πολύ μικρό, είναι από αυτά που δεν του δίνει και ιδιαίτερη σημασία. Μην μυθοποιώ δηλαδή τα πράγματα. Αν εξαιρέσει κανείς ότι ήταν η ταινία που την έκανε ο Γαβράς, ο ρόλος από μόνος του δεν είναι αυτό που λες Απαναγιά μου να μου τύχει. Συμβολική είναι η συμμετοχή σου. Κάνατε και τον δηλαδή πρόεδρο του Συμβουλίου, κάνατε. Ναι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι άκουσα από την γυναίκα του, η οποία θεωρείται εξαιρετικά σκληρή και αυστηρή και έχει έτσι τη φήμη του Κερβερού. Άκουσα πολύ ενθουσιώδη λόγια, τόσο που δεν τα πίστεψα και αντέδρασα από αμηχανία λέγοντας, ας πούμε, μην υπερβάλλουμε κιόλας, και θύμωσε. Και μου είπε, μάλλον δεν θα ξέρετε καλά τι λένε για μένα. Ήξερα, απλώς δεν ήθελα να το πω. Ήξερα, είχα ακούσει κι εγώ χειρότερα. Δηλαδή εννοώ προς την αυστηρότητα. Μου είπε, εγώ για να σας λέω ότι αυτό και αυτό, γιατί ήταν πολύ στον υπερθετικό αυτά που έλεγε για ένα ρολάκι τόσο πολύ μικρό, δεν θα είχα κανένα απολύτως λόγο να σας τα πω αν δεν τα πίστευα. Οπότε εγκαθιδρύθηκε μια σχέση καθαρή και ομή κατευθείαν, και με τον Κώστα το ίδιο, και έχει ξομείνει, αυτό είναι το πιο γλυκό και τρυφερό, όχι η ταινία, ούτε η συμμετοχή μου. Αλλά η ανθρώπινη σχέση που έμεινε πίσω. Βεβαίως έχετε συνεργαστεί και με τον Μπεράκη και με τον Νίκο τον Ζερβό και με τον Γιάννη τον Σμαραγδί, με όλους τους σκηνοθέτες. Τι ελπίδα έχω να πάω στον παράδεισο, καμία μετά από όλα αυτά. Καμία. Να σας ρωτήσω κάτι όμως. Έλεγε ο Σαββόπουλος ένα τραγούδι του ότι όλοι αυτοί οι σκηνοθέτες οδηγήσαν μια γενιά στα πιο βαθιά χασμουριτά. Το συμμερίζεστε αυτό? Όχι. Πώς θα μπορούσε? Όχι. Γιατί
Δεν ξέρω ακριβώς πώς να σας το διατυπώσω, θα προσπαθήσω. Όταν ήμουν παιδί, τη δεκαετία δηλαδή του 60, στο χωριό του πατέρα μου στην ορεινή Ναυπακτία, πηγαίναμε μετάλογα μέσα από το δάσος. Δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε νερό στο σπίτι, υπήρχε ένα τηλέφωνο από εκείνα με τα έτσι, στο καφενείο και σε φωνάζανε από μακριά ότι κάποιος γυρεύει. Όταν διηγούμε τις εμπειρίες εκείνων των χρόνων, των πρώτων σχολικών χρόνων, όλοι νομίζουν ότι γεννήθηκα στο Μεσαίωνα και δεν με ενοχλεί καθόλου βέβαια αυτό. Καθόλου. Το θεωρώ τέτοια τύχη που έχω τέτοιες μνήμες. Δεν μπορώ να σας πω. Πλούτο, ανεκτήμητο. Να αναγνωρίζεις τη σιωπή σε όλο της το μεγαλείο, τη νύχτα σε όλο της το μεγαλείο, χωρίς παρεμβολές. Αυτά είναι ανεκτήμητα. Δεν αισθάνομαι καθόλου υπερβολικός. Είναι ανεκτήμητα. Αν λοιπόν είναι ανεκτήμητα αυτά που είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι εξίσου ανεκτήμητες οι συνεργασίες με όλους αυτούς που προκαλούσαν χασμουριτά. Γιατί αυτό που βλέπω εγώ τώρα, που είμαι προχωρημένης ηλικίας, μου προκαλούν θλίψη. Οπότε, αν πρέπει να ανταλλάξω το χασμουριτό που δεν το δέχομαι με τη θλίψη, προτιμώ το χασμουριτό στην τελευταία ανάλυση. Γιατί είναι τόσο τρυφερό και αφοπλιστικό πράγμα να πέφτει κάποιο πλάσμα ζωντανό άνθρωπο ή ζώο για ύπνο. Θα το έχετε δει αυτό. Γεννάει απίστευτη τρυφερότητα η εικόνα. Mm-hmm. Ένα αποκαμωμένο σώμα που αποκοιμιέται. Αυτό είναι ένα ταλαιπωρημένο σώμα, ψυχικά ή σωματικά. Μάλιστα. Ενώ το άλλο είναι ένα ενεργοποιημένο στρεβλά σώμα. Όταν βλέπει πράγματα που είναι θλιβερά, που νομίζουν ότι είναι νόστιμα ή ότι είναι ενδιαφέροντα και δεν είναι. Κατανοείτε. Δώσατε μια άλλη διάσταση που δεν την είχαμε σκεφτεί. Δεν πάω να υπερασπιστώ το παρελθόν, γιατί θα ήταν αστείο. Δεν υπάρχει το παρελθόν, είναι μια επινόηση. Το παρελθόν είναι σωματωμένο στο τώρα. Δεν υπάρχει αλλιώς. Δεν υπάρχει αυτονομία παρελθόντος. Γι' αυτό και το μάθημα ιστορίας είναι ένα πράγμα πολύ σχετικό. Η ιστορία είναι σε χρόνο παρόντα. Έχετε δίκιο. Μα το πιστεύω. Ναι. Γι' αυτό και την παράσταση την προσέγγισα με έναν τρόπο λίγο ορθόδοξο που ήταν τολμηρός. Έτυχε και έκατσε και δεν ξετέθηκε. Ιδιαίτερος, ευτυχώς, αλλά ήταν παράτολμες οι επιλογές όλες, γιατί η παράσταση δεν ανέβηκε σαν μάθημα, ανέβηκε σαν ένα σκηνικό παιχνίδι. Mm-hmm. Σαν να πάμε σε ένα αναψυκτήριο να περάσουμε 2 ώρες ευχάριστες, φύγοντας σοβαρά και μη σοβαρά και λιγότερο σοβαρά. Μάλιστα. Φύγοντας τα με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχεις το βάθος και την οδύνη των επώδυνων, γιατί αυτό κάνουμε και στη ζωή, ακριβώς αυτό. Uh-huh. Ακριβώς αυτό. Βλέπω... Για να αντέξουμε το βαθύ και το αυτό που σε ενοχλεί, που σε κάνει να νιώθεις μετέωρος, θες και λίγη σάχλα. δεν ξέρω για τη σάχλα, αλλά σίγουρα θέλουμε τη διασκέδαση, την κωμωδία, το γέλιο. Και εσείς βεβαίως, παρόλο που μπορεί να γίνατε ευρύτερα γνωστός από το παραπέντε, εγώ θα μείνω σε μια άλλη τηλεοπτική σειρά που είχατε πάρει μέρος σε ένα επεισόδιο, στους απαράδεκτους, εκεί με το Βλάση τον Μπονάτσο, που κάνατε σαν μια τηλεοπτική συζήτηση. Και αυτό έχει μείνει και πολλοί κόσμος το θυμάται αυτό, κύριε Πετρόπουλε. Ξέρετε, το θυμάται πολύ έντονο ο διευθυντής του ΔΙΠΕΘΕ και τώρα που το λέτε ενδεχομένως γι' αυτό με φώναξε. Λέτε. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Είχατε πολύ καλή χημία εκεί με τον Μπονάτσο στην τηλεόραση και φάνηκε δηλαδή το αποτέλεσμα ήταν όντως πολύ αστείο. Είδατε καμιά φορά που σας έλεγα πριν ας πούμε, για το δίλεπτο ρολάκι στην ταινία του Γαβρά και αυτό 2 λεπτά ήταν, 3. Το θυμάται όμως ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, διαβάζω τώρα ότι είχατε πάρει μέρος πριν 1-2 χρόνια και σε μια ξένη σειρά που λεγόταν Bullet Proof. Αυτό πώς προέκυψε? Αυτό δεν το είδα ακόμα. Είναι πολλά που δεν έχω δει. Ξέρετε, σας κάνει εντύπωση ενδεχομένως, δεν είναι από αδιαφορία. Είναι πολλά που δεν έχω δει. Αυτό ας πούμε θα ήθελα να το δω γιατί είναι πολύ ωραίος ρόλος. Πώς προέκυψε τώρα να σας καλέσουν σε μια ξένη παραγωγή? Με audition. Α, με audition. Πώς αλλιώς. Ναι, όχι, έλεγα μπορεί να γνωρίζατε κάποιον και να σας κάλεσε. Όχι. Μάλιστα. Και θα ήθελα να το δω, ήταν να παιχτεί κιόλας στην Ελλάδα γιατί είχε κάνει θράψη την πρώτη χρονιά σε όλες τις αγγλόφωνες χώρες. Mm. Παίχτηκε και στις ΗΠΑ, από την Αγγλία ξεκίνησε. Παίχτηκε γενικά παντού όπου μιλούνται τα αγγλικά. Και τους δώσανε
ένα δεύτερο πακέτο, αλλά μην φανταστείτε, είναι 6-8 επεισοδίων, είναι μικρά. Και τρίτο μετά στη συνέχεια. Εγώ ήμουνα στη δεύτερη παρτίδα, όπου οι δύο πρωταγωνιστές, που είναι μαυρούλιδες, και είναι αστυνομική κωμωδία, έχει χιούμορ, δεν είναι ακριβώς κωμωδία, αλλά τέλος πάντων είναι εμπλουτισμένη με χιούμορ, κυνηγάνε έναν κακοποιό, του οποίου εγώ ξέρω τα μυστικά γιατί είμαι ο λογιστής του, και ο οδηγός του επίσης είναι Έλληνας, και είμαστε τρεις Έλληνες στη σειρά, είναι ο Σταύρος του Ζαλμάς, ο Καραμίχος, ο Γιώργος και εγώ. Και επειδή τέλος πάντων υπήρχε και ένα εθνικιστικό ενδιαφέρον, πιστεύαμε ότι κάποιο κανάλι ή κάποιο από τα συνδρομητικά θα την είχε αγοράσει. Πιθανόν να σκέφτονται να το κάνουν σε λίγο. Αυτό δεν το είδα, όπως δεν είδα ακόμα και μια γαλλική ταινία στην οποία πήρα μέρος, η οποία παίχτηκε χωρίς να κάνει θράψη στα εισιτήρια, αλλά είναι χαριτωμένη και τρυφερή, που λέγεται, στα γαλλικά δεν ξέρω ελληνικός τίτλος ποιος θα είναι όταν θα έρθει, λέγεται Χαμογέλα, για τη φωτογραφία ας πούμε, ξέρω, Τσάτου Πουλάκη, δεν ξέρω πώς θα μεταφραστεί στα ελληνικά. Είναι γυρισμένη στην Ελλάδα με πολύ έτσι ελληνολατρεία, δηλαδή με αγάπη για τον τόπο. Μάλιστα, θα την περιμένουμε. Και καλό θα ήταν να κυκλοφορήσει και στις αίθουσες εδώ σε εμάς. Πολύ ωραία. Ούτε αυτό το είδα. Θέλω να σας πω ότι αν αρχίσω και σας λέω πόσα αυτά που έχω κάνει δεν τα έχω δει, θα με συμπονέσετε. Κλείνοντας τη συζήτησή μας. Μπορώ να ζήσω και βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Χιούμορ, έχετε πολύ χιούμορ. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Πετρόπουλε, βλέποντας κανείς τη φιλμογραφία σας και τις. Βλέπω ότι έχετε κάνει πάρα πολλές μικρού μήκους ταινίες. Α, ναι, ναι. Γιατί σας είπα και πριν, δεν θέλω να το αναπτύξω ιδιαίτερα, γιατί θα ακουστεί λίγο σαν να κάνω δηλώσεις και δεν ξέρω τι. Επειδή υπήρξα πολλά χρόνια εκπαιδευτικός, ξεκίνησα αυτό λέει σαν παιχνίδι με τα ΙΕΚ και μετά πέρασα και στη δευτεροβάθμια για ένα μικρότερο διάστημα. Δεν ξέρω λοιπόν αν αυτό που με οδήγησε στην εκπαίδευση είναι αυτό που θα σας πω ή αυτό που μου έμεινε χούι από την εκπαίδευση. Φαντάζομαι ότι το πρώτο είναι. Κάτι με πήγαινε προς τα εκεί, δηλαδή η σχέση μου ας πούμε με τα παιδιά μέτραγε πάρα πολύ, μου έκανε καλό. Και ήταν μάλλον αμοιβαίο το καλό, γιατί βλέπω ας πούμε ότι οι σχέσεις που έχουν απομείνει είναι πολύ εγκάρδιες και με συγκίνει βαθύτατα αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς. Οπότε αυτοί που κάνετε δηλαδή, μικρού μήκους ταινίες ήταν μαθητές σας. Το ίδιο πράγμα, όχι, είναι σαν όμως. Δηλαδή είναι, τι να σας πω, το ίδιο πράγμα όπως να θυμηθώ ας πούμε ένα ρόλο που άρεσε και πήγε καλά. Το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στο θέατρο, μάλλον πρέπει να είναι ένα καθηγητή που έκανα στην Ολεάνα. Αυτό νομίζω εγώ τουλάχιστον. Ήταν το έργο αυτό που τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση, αυτό λέτε. Ναι, αυτό. Και μάλιστα είναι και αυτό, έτσι να πω και κάτι τώρα, επειδή είναι στη Θεσσαλονίκη και επειδή ήταν ιερό, πολύ, 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 πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Για μένα, η Ανέζα η Παπαδοπούλου που έφυγε τον περασμένο μήνα. Ναι. Και είχα και τη δικιά της υπογραφή ότι τα πράγματα είχαν πάει καλά στην Ολεάνα και δεν χαριζόμαστε τον ένα στον άλλον. Τόσο αν θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο ρόλος ήταν αυτό που θα έμενε από μένα αν πέθαινα αύριο το πρωί. Ναι, δεν γίνεται, σας το ξαναλέω, σε κανένα χώρο και στην τέχνη το ίδιο, να μην ανοίξεις την πόρτα στο νέο. Πώς θα γίνει? Αυτό είναι προς τιμή σας. Τι έχεις κάνει, τι να έχει κάνει. Αν κανένας ας πούμε δεν του στέκεται, τι να κάνει, σαν τι να κάνει. Τώρα έκανα πάλι μια μικρού μήκους πριν από 20 μέρες στα Γιάννα πριν φύγω με ένα πιτσιρικά. Θυμάμαι ότι το 2004 επί πολιτιστικής Ολυμπιάδας κάναμε την Οροφίλη την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων και είχε έρθει ένας πιτσιρικάς, ο οποίος δεν είναι πια πιτσιρικάς, με μεγάλωσε, που ήταν 20 χρονών και ζήτησε τη βοήθειά μας, ήρθε στην πρόβα δηλαδή και είπε θα ήθελα να με βοηθήσετε, κάνω μια μικρού μήκους στα Ζαγόρια και τα λοιπά. Και του είπαν όλοι ναι, και όταν ήρθε η ώρα τον πουλήσανε, το πήρα κατάκαρτα. Δεν μου φάνηκε ας πούμε μια κακή προδοσία. Τι του τάζεις? Σωστά. Αν δεν το είναι και δεν θέλεις. Και του είπα, κοίτα να δεις, εγώ θα έρθω.
αν με εξακολουθείς και με θες, ας πούμε, τα λοιπά, γιατί ήταν μια σχέση με πατέρα και ενός παιδιού μικρού, που ο πατέρας που δεν θέλει να τον αφήσει να πάει στο ένα πολύ ωραίο του χολιαρά δίηγημα, το οποίο έγινε μια ταινία που είναι πάρα πολύ νόστιμη, σας την προτείνω να τη δείτε, λέει το λεωφορείο της γραμμής. Και όταν κατεβήκαμε στη Λίμνη για να κουβεντιάσουμε τι θα γίνει και πώς θα οργανωθούμε, γιατί εγώ έπρεπε να γυρίσω στην Αθήνα και να ξανανέβω στα Ζαγόρια, του είπαμε κίνδυνο παρεξηγηθώ κιόλας. Φανταστείτε, το 2004, φανταστείτε να το έκανα τώρα, τι θα μπορούσε να νομίζει κανένας. Του λέω, κοίτα να δεις. Μάλιστα. Το βλέμμα σου με πείθει. Αφού δεν έχεις κάνει τίποτα, είναι η πρώτη σου δουλειά. Κάτι μου λέει, ας πούμε, η ζεστασιά που έχουν τα μάτια σου, ότι ζεστά θα το δεις και αυτό που θα κάνουμε. Και θα κάνεις ό,τι μπορείς για να βγει καλό, και βγήκε κιόλας. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να μην σταθείς στο καινούριο. Πού θα βρει κάποιον. Μάλιστα, κύριε Πετρόπουλο. Και στο θέατρο δηλαδή εννοώ, δεν είναι και το θέατρο, δεν είναι ο φόβος και ο τρόμος. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην ανοίξεις δηλαδή μια πόρτα να περάσει κάποιος, αν μπορείς. Μάλιστα. Εγώ σαν ηθοποιός δεν μπορώ να το κάνω. Σας σκηνοθέτης όμως μπορώ. Και το κάνω. Και μάλιστα, όχι μόνο το κάνατε, αλλά και μετά από πόσα χρόνια συμμετείχατε και σε άλλη ταινία του ίδιου σκηνοθέτη, το Ξύλινο Φλάουτο, πώς το λένε. Θα αρχίσω να ανησυχώ, θα αρχίσω να τρομάζω σε λίγο αν συνεχίσετε. Δηλαδή, δεν ξέρετε πιο πολλά για μένα από μένα. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, δυστυχώς. Λοιπόν, εκεί στο Φλάουτο, αξίζει τον κόπο και να σα το πω και αυτό, γιατί υπάρχει λόγο. Εν συντομία, γιατί δεν μα πιέζει ο χρόνο. Στο Φλάουτο λέω μία λέξη. Δεν με χρειάζεται για κάτι σημαντικότερο, ούτε χρειάζεται τις ικανότητές μου. Χρειαζόταν μια παρουσία, γιατί είναι ένα μονοπλάνο που κάνει η κάμερα και περνάει από διάφορες αίθουσες που κάνουν διάφοροι δάσκαλοι μουσικής μάθημα σε διάφορους μαθητές, και σε έναν από αυτούς περνάει και από μια μισάνοιχτη πόρτα, βλέπει ας πούμε το μαθητή και εμένα, εγώ λέω μια λέξη και η κάμερα συνεχίζει. Θέλω, μην φανταστείτε δηλαδή ότι αυτό που σου ζητιέται να κάνεις πάντα είναι κοσμιστορικό. Το καταλάβαμε, μάλιστα. Κύριε Πετρόπουλε, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή και στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος, είχατε βεβαίως ένα μικρότερο ρόλο σε μια άλλη ξένη παραγωγή, νομίζω. Ήταν το Κορίτσι της Μάνης, ήταν ξένη παραγωγή. Τι διαφορές μετά από την απόσταση τόσων χρόνων, τι διαφορά είδατε στα γυρίσματα? Το Κορίτσι από τη Μάνη ήταν όταν ξεκινούσε, ήταν δεκαετία του 80. Ναι. Πού το θυμηθήκατε? Και το Κορίτσι από τη Μάνη ήταν μια ελληνική παραγωγή. Βέβαια, βέβαια. Κοιτάξτε να σας πω, εγώ στη Θεσσαλονίκη, όσο έφυγα από τη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω στην Αμερική, να συνεχίσω τις σπουδές μου στην Αμερική, κυνηγώντας, ας το πούμε, ένα όνειρο, ας το πούμε το αμερικάνικο όνειρο σε εισαγωγικά, που δεν υπάρχει. Βλέπετε ότι η μοίρα τα έφερε και το όνειρο ήρθε στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή έγινε η αντίστροφη πορεία, έτσι. Ναι. Έτσι λοιπόν, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη που είχε η πορεία μου. Βεβαίως, μια πορεία πολλών ετών δεν προλαβαίνουμε τώρα να αναφερθούμε, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είπαμε για το ξεκίνημά σας, σχεδόν πάλι στο ξεκίνημά σας, αρχές του 90, είχατε συνεργαστεί, ας πούμε, με τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, είχατε συνεργαστεί με τον Κούνδουρο, με όλους τους μεγάλους σκηνοθέτες. Αυτό ήταν, πώς προέκυψαν αυτοί οι ρόλοι, δηλαδή πώς προέκυψε ο ρόλος στο μετέωρο βήμα του Πελαργού? Ήταν με οντισιόν, σας σύστησε κάποιος? Κοιτάξτε να δείτε, πάντα υπάρχει η διαδικασία της οντισιών, αλλά κυρίως κάποιοι σκηνοθέτες έρχονται στο θέατρο, βλέπουν τι και πώς, γνωρίζουν τον ηθοποιό και σιγά σιγά τον εμπιστεύονται, τουλάχιστον τότε. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά μέσα από οντισιών και μέσα από κανάλια πιο καθαρά υποκριτικά. Τότε οι σκηνοθέτες είχαν και μια, ας το πούμε, ιδιαίτερα κεκτημένη ταχύτητα, ότι μπορούν τους ηθοποιούς, ακόμα και αν είναι φρέσκοι και άβγαλτοι, να τους κατευθύνουν σωστά. Τώρα τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Υπάρχουν δηλαδή, οι σκηνοθέτες δηλαδή μπορούν να εμπιστευτούν ηθοποιούς που μόνο μέσα από μια διαδικασία ακρόασης και δοκιμής μπορούν να προχωρήσουν σε συνεργασία. Και αυτό δεν είναι κακό, έτσι, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο, δεν κρίνεται το ταλέντο σου από αυτή τη διαδικασία, κρίνονται
το πώς μπορεί να δέσεις σαν χημεία με διάφορους τρόπους. Οπότε αυτός ο ρόλος στην ταινία του Αγγελόπουλου πώς προέκυψε? Ήμουνα κάπως γνωστός τότε. Mm-hmm. Και με φώναξε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Οπότε ήταν πρόταση κατευθείαν σε εσάς έγινε, κατάλαβα. Απευθείας. Συμφωνείτε με αυτό που, επειδή έχετε πάρει μέρος σε αρκετές ταινίες εκείνης της εποχής του ελληνικού κινηματογράφου που ήταν πριν το safe sex και την επιστροφή των θεατών στις σκοτεινές αίθουσες, συμφωνείτε με αυτό που λέει ο Σαββόπουλος ότι οι τριγύρω σκηνοθέτες αυτής οδηγήσαν μια γενιά στα πιο βαθιά χασμουριτά? Το έχει πει ο Διονύσης Σαββόπουλος αυτό? Ναι, σε τραγούδι του. Αν το έχει πει, προφανώς με κάποιο σαρκαστικό τρόπο το έχει πει. Α, οπότε δεν συμφωνείτε. Δεν υπάρχει να συμφωνήσω ή όχι. Αν υπήρχε αυτό το πράγμα στον κινηματογράφο, σημαίνει ότι το έχει ανάγκη και το κοινό. Ξέρετε, το κινηματογράφος και το θέατρο είναι ο καθρέφτης και της κοινωνίας μας. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι ταινίες που, αν λέτε ότι το είπε ο Σαββόπουλος, προκαλούσαν χασμουριτά, δεν θα μπορούσε να υπάρξει και το κινηματογράφος έτσι όπως έγινε τώρα. Και δεν είναι μόνο ο ελληνικός κινηματογράφος που υπήρχε σε αυτούς τους ρυθμούς. Ήταν ένας παγκόσμιος και κυρίως ευρωπαϊκός κινηματογράφος που κινούνταν σε αυτές τις, ας το πούμε, τις κλίμακες. Εντάξει, mm-hmm. Μετά με την παρουσία του ίντερνετ, με τις τηλεόρασεις, η οποία διαφοροποίησε πάρα πολύ τα πράγματα, αναγκαστικά οι ρυθμοί άρχισαν να διαφοροποιούνται. Να είμαστε περήφανοι για το σινεμά μας. Για όλες τις δεκαετίες και για του 80 και του 70 και του 60 και του 90 και του 2000 και τώρα.